σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι σε όλους υγεία και να φύγει όλοι, όλος ο κόσμος από αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, το οικονομικό. Ευχόμαστε η αγορά πάλι να κινηθεί. Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά εδώ πέρα στους κυλισμούς, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε, εφόσον αναλάβουμε, εφόσον είμαστε νέα δημοτική αρχή, να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε. Ειδικά με το σχέδιο πόλεως, με την ίδρυυση, με αυτά τα προβλήματα, με το φωτισμό, αυτά τα προβλήματα που έχουν η πλειοψηφία των οικισμών μας. Τώρα, ό,τι και να πούμε, είμαστε αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να κάνουμε. Λέμε πάρα πολλά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά γίνονται ελάχιστα. Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα είμαστε η νέα δημοτική αρχή από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί από τότε θα αναλάβουμε εφόσον εκλεκτούμε. Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και να σας βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο από όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε ταλαιπωρηθεί με το θέμα της σύντρευσης. Δυστυχώς δεν νοικιάσαν τα πηγάδια. Το συγκεκριμένο, το σταμούλι που σας δίναμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, που ήταν καλό το νερό και είχατε εξυπηρετηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Αρκετά, ναι. Ευελπιστώ να αλλάξει η δημοτική αρχή και να προσπαθήσουμε εμείς να σας δώσουμε. Δηλαδή, αν θα βγείτε, θα μας δώσετε το νερό του σταμούλι πάλι. Θα προσπαθήσουμε να νοικιάσουμε πάλι τα πηγάδια, γιατί αυτό ήταν η ουσία. Δεν νοικιάσαν τα πηγάδια. Ή μάλλον τον πρώτο χρόνο που το νοικιάσαν το πηγάδι, δεν πληρώσαν τον άνθρωπο και δεν τους το ξαναέδωσαν. Τις καινούριες γεωτρήσεις που λένε και. Δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα και δεν μπορώ να σας ενημερώσω γι' αυτό. Προχωράει, έχουν κάνει σύμβαση όντως με την προγραμματική με το ΙΣΜΕ. Απλά δεν έχουμε ακόμα κάποια πληροφορία, οπότε θα γίνουν 2-3 γεωτρήσεις που θέλουν να κάνουν και αν θα βρουν νερό στις 3 γεωτρήσεις. Με την αφαλάτωση και αυτά. Η αφαλάτωση. Θα σας τα πει ο Άρης που είναι στη Δέντιο και ο Αργύρης. Προχώρησε η σύμβαση για 800 κυβικά αφαλάτωση και πιστεύω πότε θα ξεκινήσει. Υπογράφηκε την Πέμπτη την Παρασκευή. Πέμπτη την Παρασκευή και η αφαλάτωση των 200 κυβικών θα γίνει 800. Οπότε και αυτό θα είναι μια λύση το καλοκαίρι. Μάλιστα. Δηλαδή το καλοκαίρι υπολογίζεται ότι θα έχουμε πάει στα ίδια. Όχι. Πιστεύω να μην υπάρχει. Να μην έχουμε ειτήριο. Ότι πήρανε από την Δέσπα τα 10 χιλιόμετρα σωλήνα και τα 3 χιλιόμετρα έχουν τοποθετηθεί ήδη από το πηγάδι για να έρθει. Είναι για συγκεκριμένη περιοχή, πάει το νερό, πιάνει 10-11 κυβικούς από τους 50 που είχαν πρόβλημα. Στους δυτικούς συλλόγους. Ναι, ναι, πάει από εκεί. Εμείς δεν έχουμε κάποια ωφέλεια δηλαδή. Όχι. Μπορώ να πω κάτι και εγώ σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχόμαστε ολόψυχα δηλαδή να βγει ο καινούριος δήμαρχος, ο κύριος, εσείς αντιδήμαρχος από ό,τι ξέρω, γιατί δεν μένω πολύ καιρό εδώ. Είμαι από το 88, αλλά δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Επειδή αυτή τη στιγμή εμείς εδώ οι οικιστέ θεωρούμε ότι είμαστε αιωρούμενοι ως προς τι, και στο θέμα του νερού και στο θέμα από απορρίμματα, σκουπίδια και τα λοιπά εδώ, και κάπου όπως προκύπτουν και θέματα δασικής περιοχής, ότι θα γκρεμιστεί το γραφείο, ότι θα γκρεμιστεί η εκκλησία και πολλά τέτοια. Και εγώ νομίζω ότι επειδή πάντα προεκλογικά, μιλάω ευθέως, πάντα προεκλογικά ακούμε πολλά λόγια, επειδή έχω ανακατευτεί με δήμους Αθηναίων και τα λοιπά, με πάρα πολύ γνωστούς από πάνω, και όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη, γιατί όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς θεωρούμε εδώ ότι είμαστε αιωρούμενοι, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, με λίγα λόγια. Είπαμε 2-3 πραγματάκια. Σε αυτά τα πραγματάκια όντως είμαστε αιωρούμενοι, όπως το ξέρετε κι εσείς. Τώρα, λίγη εμπιστοσύνη, όχι 100%, ένα 60%, εγώ προσωπικά έχω δείξει λίγο στην Ομοσπονδία. Δεν το λέω γιατί είναι η κύριε εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω ακούσει υπάρχει κάποια εργασία, δηλαδή θέλουν να φτιάξουν ορισμένα πράγματα. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Έστω ας είναι και πτέσματα. Δεν είναι μάγοι.
Όχι, δεν το λέω. Είναι μάγοι. Εδώ άλλοι. Πιέζουν και αυτή την κατάσταση γιατί μπορούν να πιέζουν τον κόσμο. Μάγοι στην Αθήνα. Κάποιο όπλο στο χέρι του. Μάγοι στην Αθήνα με κουτάλες έτσι και πάλι δεν έχουν κάνει τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι ολόψυχα, γιατί έχω ακούσει ορισμένα πράγματα και για εσάς και για τον κύριο, εύχομαι ολόψυχα να έχετε καλή επιτυχία και τέλος πάντων, ας μην ολοκληρωθούν όλα αυτά γιατί δεν μπορούμε, όπως είπατε και εσείς. Τέλος πάντων, να βρούμε κι εμείς ένα στήριγμα, ρε παιδί μου, να λέμε ότι ναι, υποστηρίζουμε, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους αυτούς, ανεξαιρέτως κομματικής, δεν το θέτω έτσι. Όχι, δεν το βλέπουμε. Ναι. Είδαμε τον τόπο διότι μας, και μέσα στο σύνολο εδώ πέρα δεν υπάρχουν κομματικά, διότι ο πρώτος που θα είχα φύγει θα ήμουν εγώ. Λοιπόν, άσχετα ότι πιστεύει ο καθένας. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνουν για τους συνοικισμούς γενικά μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το θέμα του αστυνομικού τμήματος, θα σας πω τα τελευταία νέα που έχουμε. Προχτές έγινε αδιάρθρωση, ανακοίνωσε ο Υπουργός και από ό,τι μας είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Καμιλημοτικός Σύμβουλος που είναι στρατηγός πρώην αστυνομικός, ότι πάνε για κλείσιμο πολλά αστυνομικά τμήματα. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές. Εμείς ατομικά, ο Γιώργος, ο Άρης, ο Αργύρης, σαν συνδυασμό, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε τίποτα. Θα το μάθουμε και εμείς τελευταία στιγμή. Πιστεύω θα αντιδράσουμε και θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αν έχουμε κάτι, αυτή τη στιγμή το αστυνομικό τμήμα έχει μείνει με 4 άτομα. Μόνο δουλειά γραφείου κάνουνε. Μας είχε ενημερώσει ο διοικητής πρώην, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ δραστήριο. Υπολογίζω ότι έχουν φύγει άλλα 4 άτομα από εκεί, ενημερά 5. Έχουν μείνει με 5 άτομα, ή 4 ή 5. Μήπως ας ελπίσουμε, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, μου λέτε. Περιμένουμε. Δεν μπορεί τώρα ένας αστυνομικός από εκεί μέχρι ξέρω εγώ το λιτράκι που πιάνει να παίρνει πολύ με ένα... Καθημερινά υπάρχουν 5-6 κρούσματα κλουβές και Σαββατοκύριακο φτάνουμε στα 10. 70 τάβες, είναι τα μούζα. Δύο κουβέντες, επειδή είναι θέματα που τα κηρύζονται σε συνεργασία βέβαια με τις φορείς και η Ομοσπονδία. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Τα προβλήματα τα βασικότερα είναι τρία. Είναι η ίδρυψη, η καθαριότητα και βέβαια η ασφάλεια των πολιτών, όπου το τελευταίο διάστημα έχει οξυνθεί η κατάσταση με τις συνεχείς κλοπές που υπιστάμεθα εδώ πέρα λόγω έλλειψης δυναμικού στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων. Και πρέπει να σας πω ότι η Ομοσπονδία πήγε δύο φορές στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, είδε τον αστυνομικό διευθυντή εκεί πέρα, τον γενικό διευθυντή. Συζητήσαμε το θέμα με τον στρατηγό τον κύριο Τσίτσι κατά επανάληψη. Μας υποσχέθηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν μείνει λόγια μέχρι τώρα. Όσο αφορά το νερό, εμείς θα πρέπει να σας πούμε το εξής. Αναδείξαμε το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα της... Θα σου πω την ισορροπία, αλλά... της παρουσίας μικροβιακού φορτίου στο δίκτυο το δικό μας. Θεωρήσαμε χρέος μας, πήγαμε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έδωσε εισαγγελική παραγγελία να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Δήμαρχος. Πέρα από το συγκεκριμένο γεγονός, πήγαμε στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία προέβη μέσα στο τελευταίο τετράμινο σε δύο φορές σε αναλύσεις του νερού. Παράλληλα, επειδή ο Δήμος εδώ κάτω στους Αγίους Θεοδόρους, όπως ξέρετε, το καλοκαίρι ολόκληρο υπέστη μία συνεχή πίεση από τους δημότες οι οποίοι αναγκαζόντουσαν και έφευγαν και πηγαίναν στα αστικά κέντρα διότι δεν είχαν νερό εδώ ούτε καν να πληθούν. Έκαναν μια κίνηση που έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3 χρόνια. Έφεραν την Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης Αποχέτευσης και στους Αγίους Θεοδόρους. Ήδη λειτουργεί ένα γραφείο πάνω από το πολυατρείο με δύο υπαλλήλους μέχρι προχθές, γιατί από ό,τι μάθαμε, μάλλον η μία κοπέλα δεν θα πάνε πάλι στο Δήμο και θα σας αναφέρω για ποιο λόγο. Και βέβαια χειριστήκαμε το θέμα με όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει ένα δευτεροβάθμιο όργανο όπως είναι η Ομοσπονδία. Εμείς εσείς μας εκλέξατε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι ήδη από πλευράς της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης έχουν προχωρήσει σε ορισμένες ξεκαθαρισμούς δεξαμενών. Πολύ σύντομα μπαίνει το αυτόματο σύστημα χλωρίωσης, διότι μέχρι πρότινος οι κύριοι έπιαναν να κουβάει εκεί πέρα με χλωρίνη και το ρίχνανε μέσα, εντάξει, με χλώριο. Από εκεί πέρα το πόσο πρέπει να είναι αυτό και τι περιεκτικότητα πρέπει να έχει ορισμένα στοιχεία μέσα κτλ. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, ούτε ήδη τα ξέρουμε. Τώρα λοιπόν μπαίνει αυτόματο σύστημα χλωρίωσης. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε από το υπήρχε το αυτόματο σύστημα και δεν το λειτουργούσαν. Και δεν το λειτουργούσαν για 2-3 χρόνια. Ήταν το σωμετρικό της χιλιάρα τη δεξαμενή και δεν το λειτουργούσαν. Και εδώ στη δεξαμενή τη. Και στη δεξαμενή τη δεξαμενή. Όπως προαναφέρθηκε από τον κύριο Αντιδήμαρχο, πράγματι υπογράφηκε η σύμβαση και θα μπει 800 αφαλάτωση αυτή τη στιγμή. Επιπλέον μας έχουν πληροφορήσει ότι έχουν προχωρήσει σε κάποιες, μαζεύουν κάποια νερά τα οποία διέφευγαν μέχρι τώρα να πούμε, και πήγαιναν στο κανό τους στη θάλασσα μέσα. Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω εγώ είναι ότι εμείς σε καμία περίπτωση για κανένα λόγο δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα της σύνδρευσης να παρουσιάσει τα ίδια προβλήματα που παρουσίασε τον περασμένο χρόνο. Η διαβεβαίωση από πλευράς Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης είναι ότι το νερό θα τρέχει ασταμάτητα, χωρίς να κόβεται φέτος. Αυτό είναι το ένα. Τώρα το δεύτερο είναι το εξής, ότι ξέρετε, δυστυχώς υπάρχει μία διαμάχη μεταξύ, ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα μία διαμάχη μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης και του Δήμου. Τι να σας πω. Οι εισαγγελείς παρεμβαίνουν. Στο πρόσφατο τοπικό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, καλύτερα να μην είχαμε πάει ορισμένοι από μάτια, ότι το επίπεδο είχε πέσει σε πολύ χαμηλά σημεία. Αλληλοκατηγορίες, ύβρις, μέχρι και ξεβλήματα μαύρου κρίματος ακούσαμε εκεί μέσα. Εμείς δεν δίνουμε σημασία σε αυτά, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εμείς είμαστε αυτοί που πληρώνουμε αυτή τη διαμάχη. Ο καταναλωτής, εγώ, εσείς, όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ο στρατηγός εδώ πέρα, γιατί συνεργαζόμενοι συνέχεια να με και πιέζοντας δεξιά και αριστερά και κάνοντας αυτές τις επαφές. Μπορεί εγώ να έχω ξεχάσει κάτι. Αλλά παραμένει η διαβεβαίωση ότι σε καμία περίπτωση για κανένα λόγο εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε μισό μέτρο πίσω σε όλα αυτά τα οποία σας έχουμε εξαγγείλει και τα έχουμε προχωρήσει ούτως ώστε και το θέμα της καθαριότητας να λυθεί οριστικά και μετάκλητα και το θέμα της αγροτικής οδοποιίας, το οποίο θα το θέσουμε τώρα πλέον σε διαφορετικό επίπεδο, διότι δεν νοείται αυτή τη στιγμή μέσα στο χειμώνα να μην έχει πρόσβαση ένα ασθενοφόρο να ανέβει πάνω σε κάποια περιοχή, να με, γιατί είναι δύσβατος ο δρόμος, γιατί υπάρχουν λακκούβες, γιατί χίλια δυο άλλα. Και βέβαια το θέμα της αστυνόμευσης, το οποίο μας ταλανίζει όλους. Καθημερινά έχουμε 6 με 7 κλοπές. Στρατηγέ, πώς θέλεις να προσθέσεις κάτι? Εγώ ένα πράγμα, ότι αυτό το φαινόμενο της μόνησης του δικτύου οφειλότανε στις διακοπές, στις μακρές διακοπές. Ξέρετε όπως είναι με τα σώματα. Το εξής, το θέμα ξεκίνησε πριν από 2 μήνες περίπου, όπου ξαφνικά μάθαμε ότι γίνεται μια συγκέντρωση στο Σύνδεσμο Εθελοντών απέναντι από τη Μούκα κτλ. Όπου είχαν κληθεί 2 πρόεδροι και κάτι συγγενείς και φίλοι. Ουσιαστικά το σύνολο των ανθρώπων που συμμετείχε εκεί πέρα ήταν 17 άτομα. Ευτυχώς τόσο οι πρόεδροι των 2 συλλόγων, όσο και ο κύριος Νικολούδης, ο Στράτος, ο οποίος είναι και τεχνικός, έθεσαν το θέμα στη σωστή διάσταση. Αυτοί γύρισαν εκεί να πούνε ότι υπάρχει, και πράγματι υπάρχει, μέσα στο τελευταίο νομοσχέδιο που μπήκε την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, ένας νόμος ο οποίος επιτρέπει, παρέχει τη δυνατότητα στο Δήμο, με ελάχιστο ποσό, 500.000 ευρώ πληρολόγος για κάθε περίπτωση, να τακτοποιείται αυτά τα οποία είναι ακόμα και εντός δασικών περιοχών. Αυτό βέβαια το κυκλοφόρησαν μεταξύ συγγενών και φίλων για τους γνωστούς λόγους. Εμείς το μάθαμε, δεν είπαμε τίποτα, αλλά σε μια συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Αντιδήμαρχο της Πολεοδομίας, τον κύριο Δέδε, στο γραφείο της Ομοσπονδίας με τον Διοικητικό Συμβούλιο, που θέσαμε επιτάπητος από τα πράγματα και ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί κάτι τέτοιο την επόμενη φορά, γίνανε κάποια λάθη, λέει, κτλ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι λέει την αλήθεια. Από εκεί και πέρα να έχετε υπόψη ότι εμείς δεν το αφήνουμε το θέμα αυτό. Την κατάλληλη στιγμή, θα τους δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο 20-30 μέρες, την κατάλληλη στιγμή θα πιέσουμε τόσο ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση και να δοθεί αυτή η λύση η οποία εξυπηρετεί τους πάντες. Έχει πει ότι μέχρι τώρα... Οι δυσκολίες που υπάρχουν... Πρέπει
Οι δυσκολίες που υπάρχουν. Οι δυσκολίες που υπάρχουν έχουν ήδη, τους έχει ο κύριος Νικολού, τους έκατσε και έκανε μία μελέτη και τους έχει δώσει από ό,τι ξέρω στο χέρι. Υποθέτω πως θα εισακουστούν αυτές οι εισηγήσεις, τόσο ώστε στο πρόβλημα να δοθεί μια οριστική λύση. Αναμένουμε να μας ενημερώσουν. Αν δεν μας ενημερώσουν, δεν μας καλέσουν εκείνοι, θα κινητοποιήσουμε εμείς τις διαδικασίες για να γίνει αυτή η συγκέντρωση με όλους τους συλλόγους οι οποίοι διαθέτουν αυθαίρετα κτίσματα σε χώρο ο οποίος είναι είτε δασικός είτε όχι. Και επιπλέον όλοι αυτοί ανήκουν, όπως γνωρίζετε, στον Δήμο. Δηλαδή μας έχουν παραχωρηθεί. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Αφορά γραφεία και εκκλησία. Ευτυχώς που έχουμε μαζί μας, έχουμε κοντά μας ανθρώπους έντιμους, ειλικρινείς, τίμιους, ανθρώπους οι οποίοι ο βίος και η πολιτεία τους στις προηγούμενες αυτές που είχαν στο Δήμο συνηγορούν ότι αν και εφόσον υπάρξει αλλαγή, ουσιαστικά τα περισσότερα προβλήματα θα έχουν λυθεί από την ημέρα που θα έχει, που θα έχει τελειώσει, θα έχουν τελειώσει και οι εκλογές. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό νιώθω και γι' αυτό λέω αυτά τα λόγια. Ευχαριστώ.